Ακούραστοι και γεμάτοι δίψα για την νίκη, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν από τα ξημερώματα να συγκεντρώνονται στα διόδια των Μαλγάρων. Με βασική αποσκευή τους στην πίστη για την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου, οι οπαδοί αναχώρησαν τμηματικά για την Αθήνα με σημαίες και κασκόλ του δικεφάλου στα χέρια. Πάμε να το πάρουμε κανονικά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κατεβαίνουμε για να το πάρουμε. Περιμένεις καλό παιχνίδι να γίνει? Περιμένω να τους βάλουμε 4 γκολ, χαλαρά και ωραία, και να γυρίσουμε με την κούπα. 3 γκολάκια. Καθαρίζουμε και γυρνάμε πίσω. Με την πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί να κάνει το repeat και να κατακτήσει το 6ο κύπελο της ιστορίας της, οπαδοί του ΠΑΟΚ μετέβησαν με κάθε μέσο στην Αθήνα για να στηρίξουν την ομάδα στο γήπεδο. Με αεροπλάνα, γιοταχή, ακόμη και μηχανάκια. Το μάτς θα είναι καλό, θα έχει αρκετό θέαμα. Ο Κάλης θα κερδίσει και ελπίζουμε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Στον πύργο το Λευκό ραντεβού αύριο. Μεθαύριο. Τα πρώτα πούλμαν έφτασαν το μεσημέρι στην Αθήνα και συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης μεταφέρθηκαν τμηματικά από τις Αφίδνες προς το ΟΑΚΑ, το οποίο χειρώθηκε προς αποφυγήν επεισοδίων. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ βρίσκονται στα διόδια της Αφίδνες, όπου γίνονται αυστηροί έλεγχοι, όπως παρακολουθείτε και στα πλάνα που τραβήξαμε κατά την αποστολή μας εδώ στην Αθήνα για αυτή την κάλυψη του μεγάλου τελικού. Και φυσικά αναμένονται σε λίγο τα πρώτα λεωφορεία να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν στις έδρες, στην έδρα του τελικού, στις κερκίδες που τους φιλοξενήσουν. Μαζί μου είναι ο Βασίλης Κοντογουρίδης, ο διευθυντής του FM100, που καλύπτουμε αυτόν το τελικό για τη δημοτική ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση Θεσσαλονίκης. Και Βασίλη, ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς. Να μιλήσουμε για το αγωνιστικό. Πόση αισιοδοξία υπάρχει? Περάσαμε, είδαμε τους φίλους του ΠΑΟΚ. Αυτή τουλάχιστον είναι αισιόδοξη ότι ο ΠΑΟΚ θα σηκώσει το κύπελο. Εντάξει, αισιοδοξία λογικό είναι να υπάρχει και για τους φίλους του ΠΑΟΚ και για τους φίλους της ΑΕΚ. Βέβαια, το να κάνεις ένα ταξίδι και να ξεκινάς από τις 6 ώρα το χάραμα για να φτάσεις 6 ώρα το απόγευμα στην Αθήνα και να γυρίσεις 6 ώρα το πρωί της επόμενης Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη, είναι μια μεγάλη διαδικασία, την οποία ευχαριστούνται όμως αυτά τα παιδιά οι περισσότεροι. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη διαδρομή, την οποία παρακολουθήσαμε από πολύ κοντά, τουλάχιστον κατάλαβα ότι ο μισός όγκος των φιλάθλων του ΠΑΟΚ είναι με πούλμαν και ο άλλος μισός είναι με βανάκια και γιοταχή αυτοκίνητα. Ορισμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ, θέλοντας να τρολάρουν τους οπαδούς των κιτρινόμαυρων, εμφανίστηκαν με μάσκα Ιβάν Σαββίδης. Την ίδια ώρα και στη Θεσσαλονίκη το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με τους οπαδούς να έχουν φροντίσει να πιάσουν θέση από νωρίς για να απολαύσουν το μάτς. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν αρχίσει να έρχονται οι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ. Κρατήσεις, μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ και μια εβδομάδα είναι η αλήθεια, αλλά δεν κάνουμε κρατήσεις γιατί δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε τον κόσμο που θέλει να έρθει. Απλά φροντίζουν όλοι να έρχονται νωρίς προκειμένου να εξυπηρετηθούν και θα εξυπηρετηθούν. Έχουμε γιγαντοοθόνες, τηλεοράσεις. Είναι όλο το μαγαζί ρεζερβέ, περιμένουμε τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη αγωνία στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πιστεύω και εύχομαι η ομάδα του της Θεσσαλονίκης θα κερδίσει το κύπελο. Καντίνες έφτασαν στην περιοχή του Λευκού Πύργου από το μεσημέρι, ενώ στο χώρο στήθηκαν και πάγκοι με διακριτικά του δικεφάλου. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Θα νικήσουμε. Πώς θα βλέπεις το τελικό? Δύσκολο. Όλα θα παιχτούν στο γήπεδο μέσα. Όποιος παίξει μπάλα, αυτός θα το πάρει. Εδώ πάτε στην πλατεία, βλέπω όλοι και οι επαγγελματίες ετοιμάζεστε και εσείς περιμένετε τέτοιες μέρες να δουλέψετε. Όλος ο κόσμος αυτό περιμένει.